Κυριακή την απεύθυνση ενός πλατιού καλέσματος για τη δημιουργία ενός ευρύτατου μετόπου, μιας ευρύτατης συμπαράταξης σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, κόμματα, συλλογικότητα αλλά και πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο τον προοδευτικό, προκειμένου να αποτραπεί εν ώψη των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών, κρίσιμων ευρωπαϊκών εκλογών, σε 3 μήνες από σήμερα. Να αποτραπεί η άνοδος, η επέλαση θα έλεγα στην Ευρώπη της ακροδεξιάς, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στις κοινωνίες μας, στην δημοκρατία μας, στην ίδια την Ευρώπη, αλλά και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι κυρίαρχες σήμερα νεοφιλελεύθερες επιλογές στην οικονομία και οι επιπτώσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια απεύθυνση πλατιά που αφορά, επαναλαμβάνω, όλες τις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της προόδου και αντιλαμβάνονται τη μεγάλη ανάγκη σήμερα στις εξελίξεις που ζούμε στην Ευρώπη να αντιμετωπιστούν αυτοί οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι. Θεωρείτε ότι η Φόφη Γεννηματά θα μπορέσει να ανταποκριθεί αυτή τη φορά σε αυτό το κάλεσμα και ο Σταύρος Θεοδωράκης που είναι? Η πρόταση είναι ειλικρινής, απευθύνεται σε όλους όσοι αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο και αναγνωρίζουν ως μέγιστο διακύβευμα της εποχής την αναχέτηση της ανόδου της ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και την αντιμετώπιση των νεοφιλελεύθερων επιλογών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Θα πάμε σε εκλογές το Μάιο, εθνικές εκλογές, κύριε? Έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές 26 Μαΐου και αυτοδιοικητικές εκλογές την ίδια μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά.